Χθες το πρωί ο Λιάγκας, όπως και όλα τα πρωινάδικα, ασχολήθηκαν με το θέμα Κασελάκη. Ο Λιάγκας όμως, καθότι Λιάγκας, το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Στην αρχή, μας ενημέρωσε που μένει. Να πούμε ότι ο κύριος Κασελάκης, επειδή έχουν ακουστεί διάφορα, να δώσουμε το ρεπορτάζ, διατηρεί ένα σπίτι το οποίο το νοικιάζει, δεν είναι δικό του σπίτι. Airbnb. Airbnb, μάλιστα. Μετά, τι αμάξι οδηγεί. Και οδηγεί ένα T-Roc. Λευκό, ένα λευκό, ναι. Volkswagen. Και στο τέλος έφτασε και στο περιβόητο φιλοδόρημα των 2 ευρώ. Αυτή είναι η περιβόητη παραγγελία, 180 ευρώ. 2 ευρώ tip μόνο. Και φυσικά ήταν περιχαρής που είχε δήλωση από τον Deliveroo που πήγε τις πίτσες. Και θέλω να δούμε και τη δήλωση του ανθρώπου που πήγε τις πίτσες. Φαντάζομαι. Πολύ ωραία. Η όλη χθεσινή συμπεριφορά του Λιάγκα και τα αποκλειστικά του ρεπορτάζ δεν φάνηκε να αρέσουν τόσο πολύ στον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος σήμερα πρωί-πρωί με κλεισμένη φωνή αποφάσισε να του το πει, έστω και απ' έξω απ' έξω. Ή ότι παρήγγειλε πίτσες. Τι υπερβολές είναι αυτές. Δηλαδή παρήγγειλε πίτσες και είχαμε αποκλειστική συνέντευξη, λέγανε κάποιοι, με τον Deliveroo. Ο οποίος ήταν υπέροχος όμως, ο καλύτερος του χωριού. Ναι ρε παιδί, αλλά τώρα και εμείς σας πω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι ξεπερνάμε τα όρια της ελαφρότητας. Μαλώνεις ρε. Μαλώνω ρε. Κράτα μου κόντρα. Σε κρατάω. Πες ότι μαλώνεις επιθάνεις. Πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία.